Λοιπόν, Χριστιανά μου, θέλω να σου πω σε κλίμακα θα παίξουμε το παιχνίδι μας. Μάλιστα, Γιαννούλα μου, βίντεο. Άκου να σου πω, αν βρεις μία σωστή απάντηση, ναι, η σχέση είναι κακή, πρέπει να τη διορθώσουμε. Αν βρεις δύο σωστές απαντήσεις, ναι, η σχέση είναι καλή. Αχώσεις αν βρεις τρεις, είναι αρκετά καλή. Ναι. Αν βρεις τέσσερις, είναι εξαιρετική. Top. Αν βρεις πέντε, είσαστε πλέον. Κοίτα, θέλω να σου θυμίσω ότι αυτό το παιχνίδι το έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές ανάμεσα σε ζευγάρια. Μπορεί να μην το έχουμε κάνει με μητέρες και παιδιά, αλλά θέλω να σου θυμίσω. Και για αυτούς που δεν θυμούνται, βεβαίως, ότι αυτό το παιχνίδι το έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν. Στο μακρινό, αλλά και στο πιο πρόσφατο. Αλλά χώσεις με χάρη μου. Λοιπόν, Χριστιανά μου, από σένα θέλω μονολεκτικές απαντήσεις. Άρα εννοείς τώρα, Χάρη. Ναι. Θέλω να μου πεις. Πού είναι η Γιαννούλα? Ποιο είναι. Χριστιανά μου. Θα τη βλέπω σε βίντεο. Ναι, περίμενε. Θέλω να μου πεις. Εντάξει, ποιο είναι, ναι, το αγαπημένο φαγητό της μαμάς σου? Της μαμάς μου. Ναι. Μου αρέσει ποτό σίγουρα, ξέρω να σου πω. Ναι. Πάμε για μου το αγαπημένο της φαγητό. Πάμε μου φάτε φτάνε. Πατάτες. Ή... Πατάτες τηγανητές. Πατάτες τηγανητές. Πάμε να δούμε τι απάντηση μας έδωσε, ναι, η Γιαννούλα σου. Αγαπημένο μου φαγητό είναι ο μουσακάς. Γιαννούλα μου, αν είναι αγαπημένο σου φαγητό ο μουσακάς και όχι και 6 μήνες να μας τον κάνεις, δεν μου να σου πω συγχαρητήρια. Δηλαδή, προχτές ήταν να μοιάσω τηλέφωνο να σου πω πόσο καιρό είχα κάνει ένα μουσακά. Μα έτσι που να πάμε Survivor και να ζητήσουμε και το σαριάν για να ξοφλήσουμε τα δάνεια μας. Πάνω σε που βασίζουμε. Μάνα μου ρε, τη Γιαννούλα μου ρε. Στην εστίδη στο κήπου ίντις να κάνει δηλώσεις. Εστώ ότι να πάει Survivor που βασίζεται το δάνειο μου. Ναι, ναι. Λοιπόν. Και το δικό μου. Και τα δικά θέλω μου. Θέλω να μου πεις τον αγαπημένο τραγουδιστή της μάμας σου. Α, λοιπόν, από το παρελθόν ή τώρα. Γενικότερα. Κότσιρας, Πανταζής στο παρελθόν. Θέλω να μου πεις ένα όνομα. Θα πω τον Κότσιρα. Πάμε να δούμε τον αγαπημένο τραγουδιστή της Γιαννούλας. Αγαπημένος μου τραγουδιστής είναι ο Γιάννης Πουλόπουλος. Πουλόπουλος. Έπεφτε και ένα λεπτό. Πρέπει να αποφασίσουμε ένα εποχή όμως. Ναι, Γιαννούλα μου, αρέσκεις ο Πουλόπουλος. Πόσο καιρό έχει ακούσει Πουλόπουλο και να σε ακούσω να ακούσει Πουλόπουλο. Αναδιαστήματα, αλλά ναι, όντως. Και το άγαλμα συγκεκριμένα είναι το τραγούδι. Πάμε στο επόμενο. Θέλω να μου πεις ποιο είναι το αγαπημένο φρούτο της μαμάς σου. Τα παπουτσόσικα. Πάμε να δούμε τη σωστή απάντηση. Αγαπημένα μου φρούτα είναι τα παπουτσόσικα και τα σίκα. Ναι. Δόξα τω Θεώ! Είμαστε ένα! Και τα σίκα δεν τα θέλει να του ψυγείου, θέλει να το κόψει την ώρα. Κλέφκι σίκα. Θέλουμε, Χριστιανά, να μας πεις το αγαπημένο γλυκό της μαμάς σου. Δεν της αρέσει και η σοκολάτα. Mm-hmm. Τα γλυκά του κουταλιού. Mm-hmm. Παναγία μου, τώρα πιο γλυκό να πω. Ουρλά, Γιαννούλα μου. Έναν το καρπούζι, έναν το καρυδάκι, να αρέσει της όμως το καρυδάκι. Το κυτρόμηλο. Πάμε να δούμε τη σωστή απάντηση. Ναι. Μένο μου γλυκό είναι το πολίτικο. Α, εντάξει, παιδιά. Είπες, ναι, είναι αλήθεια. Είπες, ναι, του κουταλιού, ναι, 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 έπαιρνες. Ναι. Εντάξει, όχι, το πολίτικο πάντων είναι άλλο πράγμα. Και τελευταία ερώτηση, ναι, ήθελα να πεις τη size παπούτσια. 39. Φοράει μητέρα σου. 39, 38, έτσι, σε κάποια 38, σε κάποια 39. 39. Εντάξει, πιάνουμε το 38-39. Ναι. Πάμε να δούμε τη σωστή απάντηση. Το size των παπουτσιών μου είναι 39. Σωστό! Ναι, αλλά προχτές είπες μου φέρμου 38. Κατάλαβες που υπάρχει σύγχυση. Λέω ότι είσαι 39. Όχι, όχι, 38 μου φέρεις σε τούτο. Οπότε... Πόσα βρήκαμε, 2,5 θα πω εγώ. Ναι. Ήταν κάπου μέσα στα 2,5. Ναι. Αυτά είχαμε, Χριστίνα μου, αυτό ήταν το έκτακτο μου και η μικρή μου εκπομπή για σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν πολύ ωραίο το παίξιμο το παιχνίδι. Άρεσε εσάς. Ναι, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Πολύ ωραίο. Τέλεια.